Έχουμε πολλά προβλήματα, εκατοντάδες. Απλά θα πω μερικά επιγραμματικά τα πιο σημαντικά. Θέλουμε κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με καθηγητές. Δεν υπάρχουν καθηγητές. Αυτή τη στιγμή στους 600 περίπου που είμαστε στο Κιλκίς, οι 150 είναι αναπληρωτές. Είναι άνθρωποι που έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ακούμε την Υπουργό να μας λέει το Σεπτέμβριο ότι οι καθηγητές και τα βιβλία περιμένουν τους μαθητές στα σχολεία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Ακόμα αυτή τη στιγμή στο νομό έχουμε 12 περίπου κενά ειδικής και γενικής αγωγής. Έτσι. Όλη τη χρονιά προσλαμβάνονται άνθρωποι και έχουμε το φαινόμενο ότι παρετούνται πια, δεν έρχονται οι άνθρωποι να δουλέψουν γιατί δεν τους συμφέρει. Δεν τους συμφέρει να έρθουν να παίρνουν 850 ευρώ με 2 ευρώ τη βενζίνα. Να πηγαίνουν, έρχονται και να πληρώνουν από την τσέπη τους την προϋπηρεσία που θα πάρουν για να την κάνουν τι, για να διοριστούν. Και να διοριστούν πού, να διοριστούν στην άκρη της Ελλάδος και μετά από 2 χρόνια που τους διόρισε και λέει: εγώ σας διόρισα, μετά από χρόνια να τους λέει ότι μετά από 2 χρόνια δεν είστε μόνιμοι, είστε δόκιμοι. Και για να γίνετε μόνιμοι πρέπει να σας αξιολογήσω. Άσχετο ο άλλος που έχει δουλέψει τόσα χρόνια, έχει πάρει μεταπτυχιακά, διδακτορικά, έχει πάρει 1000 δυο. Δεν είσαι τώρα, θα έρθεις εδώ γιατί. Γιατί πρέπει να δείξω στην κοινωνία, να σε πετάξω στα λιοντάρια και να σου πω ότι δεν είσαι και πολύ καλός, γιατί ξέρεις αυτό το δείκτη, από τους 60 δείκτες, δεν τα πήγες και πολύ καλά. Με τι, με χωρίς υπολογιστές στις τάξεις, με διαδραστικούς πίνακες που θα πάρουμε κάποτε. Αυτό είναι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Άρα θέλουμε κάλυψη των κενών. Κάθε χρόνο φεύγουν 2-3 χιλιάδες στη σύνταξη και τελευταία χρόνια προσλήφθηκαν, λέει, κάποιες χιλιάδες. Αλλά τόσα χρόνια διοριστείας. Πόσοι άνθρωποι περιμένουν, συσσαγωγικά, γιατί δεν περιμένουν και έχουν αλλάξει δουλειές, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα έχουμε. Το άλλο είναι η αξιολόγηση που πάει να τη φέρει τώρα στα σχολεία. Πριν τις εκλογές, 2 μήνες, να κάνουμε αξιολόγηση. Λέει, γιατί 41 χρόνια δεν κάναμε. 41 χρόνια δεν μπορέσατε να κάνετε. Γιατί αυτά που ζητούσατε δεν είχε καμιά παραπομπή στα κτίρια, στο πότε ήρθε ο καθηγητής, στο τι τάξεις διδάσκει, με πόσα παιδιά. Γι' αυτό δεν μπορέσατε να την κάνετε. Και τώρα θα την κάνετε γιατί, για να μας πετάξει τα λιοντάρια, να πει: κοίτα, να δεις ότι ένας καθηγητής, ξέρω εγώ, στη Κεντρική Μακεδονία δεν είναι καλός. Άρα εγώ θα τον απολύσω. Άρα εγώ είμαι υπέρ του συνόλου, έτσι, υπέρ της κοινωνίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Και το άλλο, κύριε Γενική Γραμματέα, είναι το στεγαστικό. Εδώ στο Κιλκίς, στην πόλη, τουλάχιστον έχει να χτιστεί κτίριο σχολικό εδώ και χρόνια. Εγώ δεν ξέρω όσα χρόνια, τα 20 χρόνια που είμαι εδώ, δεν υπάρχει κτίριο που να το εγκαινιάσει, να κόψουμε κορδέλα δηλαδή. Έτσι. Άρα και στιβάζονται παιδιά. Έχουμε ένα λύκειο που στιβάζονται στα υπόγεια, γίνανε 2 πειραματικά πέρσι και πήγαν τα παιδιά στα άλλα, στιβάζονται τα παιδιά στα υπόγεια, στα ισόγεια, σε αίθουσες, δίπλα σε λεβιτοστάσια, δίπλα, παντού γίνεται μάθημα, έτσι, γιατί τα παιδιά δεν χωράνε. Άρα θέλουμε ακόμα ένα λύκειο, ακόμα ένα γυμνάσιο, υπάρχουν σχολεία άστεγα, δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο άστεγοι που δεν έχουν να κοιμηθούν, υπάρχουν και σχολεία άστεγα, Ενεργείλ Κιλκίς, δεύτερο ΕΠΑΛ, που φιλοξενούνται με καλή τη θέληση από άλλους φορείς. Δηλαδή, ένα στο ένα κτίριο του ΑΕΔ, το άλλο στο ΚΕΓΕ Δήμητρα. Αυτά είναι σχολεία άστεγα. Δεν υπάρχει μια προοπτική να χτίσει, δεν ακούμε δηλαδή μια εξαγγελία, έστω εξαγγελία. Να πούμε εντάξει, το είπε κάποιος και δεν το έκανε. Ότι θα γίνει ένα σχολείο. Αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα και δεν ακούμε και τώρα πριν τις εκλογές. Φανταστείτε μετά τις εκλογές τι έχει να γίνει. Και το άλλο είναι η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Δεν συμφέρει. Δηλαδή, εδώ στο Κιλκίς, επειδή είναι κοντά η Θεσσαλονίκη, 300 καθηγητές πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα. Θεσσαλονίκη-Κιλκίς. Αυτοί βάζουν 2 ευρώ βενζίνα. Έτσι και πηγαίνουν έρχονται κάθε φορά. Πόσο εισόδημα τους μένει από το εισόδημα που έχουν. Άρα θα πρέπει να, πέρα από τον πληθωρισμό, ο οποίο χτυπάει τους πάντες βέβαια, άρα πρέπει να υπάρχει μια αναβάθμιση. Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ.